Στο διακύβευμα των προεδρικών εκλογών και το ωριακό σημείο στο οποίο βρίσκεται το κυπριακό πρόβλημα, αναφέρεται ο Ανδρέας Μαυρογιάννης σε προεκλογικό του μήνυμα εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών. Την ίδια στιγμή ζητά την εμπιστοσύνη των πολιτών και εξαπολύει ευθεία επίθεση στον αρχιποψηφιό του Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο κύριος Χριστοδουλίδης ήταν αυτός που έλεγε ότι η Τουρκία μπλουφάρει για το άνοιγμα της αμοχώς του και τελικά η Τουρκία προχώρησε. Ο κύριος Χριστοδουλίδης ήταν αυτός που ισχυριζόταν ότι θα κάνει την Τουρκία να πονέσει με την επιβολή κυρώσεων, αλλά τελικά ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία που δέχθηκε το πλήγμα και απομονώθηκε. Με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη να διαβεβαιώνει πως μέσα από την πολύχρονη εμπειρία του στον Κυπριακό θα αναλάβει δυναμικές πρωτοβουλίες από την πρώτη ημέρα της εκλογής του, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Η απόφαση του Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι ανακοινώσει τον Χαραλάμπο Προύτσο στον Υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησής του, εφόσον εκλεγεί, πυροδότησε τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων που στηρίζουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Η επιλογή του κυρίου Μαυρογιάννη επιβεβαιώνει πως αν εκλεγεί, η οικονομική πολιτική του στην πράξη θα καθορίζεται από το ΑΚΕΛ. Την προηγούμενη φορά που το ΑΚΕΛ καθόριζε την οικονομική πολιτική, η Κύπρος οδηγήθηκε στην χρεοκοπία του 2012. Με την ανακοίνωση του ονόματος του Υπουργού Οικονομικών του υποψήφου Ανδρέα Μαυρογιάννη, οι ανησυχίες μας για ενδεχόμενη επιστροφή στους πειραματισμούς του 2012-2013 επιβεβαιώνονται. Φαίνεται να αναγνωρίζεται η δυσκολία της κοινωνίας να εμπιστευτεί μια μονοκομματική διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ, λόγω της αρνητικής εμπειρίας που υπάρχει από τη διαχείριση της οικονομίας επί των ημερών του. Στον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος απάντησε σε έντονο ύφος ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. Λέω, είναι κρίμα και ντροπή για το από το που προέρχεται ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, δεν θέλω να μπω σε αυτή την απέσια συμπεριφορά που πραγματικά δεν τον τιμά καθόλου. Είναι κρίμα. Με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη να συμπληρώνει πως ο Χαραλάμπος Προύτσος ανταποκρίνεται πλήρως στα χαρακτηριστικά που χρειάζεται για να αναλάβει με επιτυχία το Υπουργείο Οικονομικών. Την ίδια στιγμή με τις επαφές τους με